αλλαγή θέσεων τώρα. Αδερφέ! Το τελευταίο καιρό είχε μήπως μπλέξει με κάποιον ίσως περίγυρο που μπορεί να του έκανε κακό? Όχι, έχω γνωρίσει φίλους του που έμαθαν την εξαφάνισή του από μένα και από τις δημοσίευσεις που έκανα στο ίντερνετ. Κάτι το οποίο τους ξάφνιασε πολύ. Όχι. Από όσο γνωρίζω δεν έχει κακές παρέες που λέμε. Δηλαδή η ποιότητα του χαρακτήρα του δεν είναι τέτοια ώστε να αρμόζει να έχει κακές παρέες. Φτάνουμε λοιπόν την Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου, ανήμερα του Αγίου Νικολάου, την ημέρα που χάνονται τα έχη του αδερφού σου. Τι συνέβη εκείνη την ημέρα? Τι συμβαίνει εκείνη την ημέρα? Είχε έρθει στο σπίτι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μου είχε πάρει δώρο ένα μπουρνούζι για να το έπαιρνα μαζί μου στο νησί στο οποίο θα κατέβαινα για δουλειά. Η μάμη μου το έδειξε, του λέω είναι μεγάλο, να το αλλάξει. Μου λέει θα πάμε μαζί να το αλλάξουμε αύριο. Δεν μου έδειχνε ότι κάτι τον αγχώνει, κάτι τον έχει στεναχωρήσει, οτιδήποτε τέτοιο, ήταν ευδιάθετος. Εγώ στις 8 η ώρα είχα κάποιο ραντεβού, οπότε αποχώρησα από το σπίτι, στο Περιστέρι. Κατά τις 11 η ώρα, 11.30 γυρνάω εγώ στο σπίτι. Με παίρνει τηλέφωνο ο Στράτος, ο οποίος από ό,τι κατάλαβα, είμαι σίγουρη δηλαδή γι' αυτό, ήταν στο αμάξι, οδηγούσε, νομίζω, υποθέτω ότι κινούταν προς το κέντρο. Του λέω, σ' αγαπάω πολύ, να προσέχεις, όπως του λέω κάθε φορά όταν κλείνουμε το τηλέφωνο. Μου λέει, εντάξει, κι εγώ σ' αγαπάω, καληνύχτα. Εκεί λοιπόν του μίλησα τελευταία φορά. Πώς αγαπάς, αυτό το λεπτό έτσι με έκανες εσύ. Τι με κοιτάς, δεν κάνεις λάθος, ήμουν όλη σου η ζωή, κοίτα να μαθαίνει. Ο Στράτος αγνοείται με το αυτοκίνητό του. Τι μάρκα είναι πρώτα απ' όλα το αυτοκίνητο? Είναι Fiat Punto. Έχω δώσει στις πινακίδες και στην ασφάλεια. Ο Στράτος έχει δύο οχήματα. Το άλλο τι μάρκα είναι? Είναι Jeep, Suzuki Jimny. Το οποίο έχει εντοπιστεί? Έχει εντοπιστεί μάλιστα. Ήταν σε πάρκινγκ σε γνωστό σούπερ μάρκετ. Το οποίο το περιοχή? Έχω μετακινήσει προς Εγάλεο. Υλικό από κάμερες στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και από τις κάμερες τροχέας έχει αναζητηθεί? Ναι, έχει γίνει έτοιμα να αναζητηθεί. Μου έλεγες ότι είχε δεχθεί επίθεση. Ναι, το Μάρτιο δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι με σκοπό να του ληστέψουν χρήματα, κινητά, οτιδήποτε σημαντικής αξίας είχε πάνω του. Πού έγινε αυτό? Έγινε στην περιοχή του κέντρου, κοντά σε ATM, κοντά στο αυτοκίνητό του. Ήταν κάποιος περαστικός που τον πλησίασε, του λέει τα λεφτά σου, του φώναζε και αμέσως του επιτίθηκε με το μαχαίρι, στο κεφάλι συγκεκριμένα. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι είχε τη διάθεση να τον σκοτώσει. Ο αδερφός μου ούρλιαζε, κάποιος από εκεί τον άκουσε, η ΜΑΤ, η Δημηρία, κάλεσε αμέσως το ασθενοφόρο, τον πήγανε στον Ευαγγελισμό. Ήταν κάτι πολύ σοκαριστικό και για εκείνον και για εμάς. Ο δράστης επίθεσης έχει εντοπιστεί? Ναι, έχει εντοπιστεί. Σου έχει περάσει από το μυαλό το ενδεχόμενο να είναι ο ίδιος η εξαφάνισή του να είναι αποτέλεσμα εκδίκησης? Ναι, μου έχει περάσει. Και γι' αυτό κάνω τα δυνατά να βρεθεί κάτι.
Καταρχήν σου ζητώ συγγνώμη. Για όλα. Συγγνώμη που καμιά φορά θυμώνω και νευριάζω τόσο εύκολα. Και αρπάζουμε με τον παραμικρό. Γενικώς σου ζητώ συγγνώμη. Μόνο εγώ φταίω. Εσύ είσαι ένας άγγελος.